Γεια σας φίλες και φίλοι, σας έχω πολύ ωραίο έκπληξη. Έφτιαξα cookies, μπισκότ, μπισκοτάκια που να τα χαρείτε όταν θα το φτιάξετε, γιατί είναι πανεύκολο, πανεύκολο και μπορείτε να το φτιάξετε με τα μικρά, τα εγγονάκια σας, τα πιντάκια σας, τα μικρά. Είναι τόσο απλό και τόσο γρήγορο. Απλά υλικά και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, έχω φτιάξει με αστράκια μίσα, έχω φτιάξει με καντολάκια μίσα και έχω φτιάξει δεντράκια, μπλε κρώματα. Απλώς θα βάλω με κρώμα. Λοιπόν, δεντράκι, αστράκια και πάλι στο άλλο χρώμα. Πολύ, πολύ ποικιλία και διάφορα χρώματα, όμορφα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα εδώ θα γίνει πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Θα σας δείξω πώς να το φτιάξουμε. Λοιπόν, και αυτά εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το φτιάξα έτσι για να το βάλω μίσα όπως ό,τι θέλουμε. Μαρμελάδα θέλετε να βάλετε μίσα, μικρόματα, ξέρω εγώ πολλά πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε σήμερα. Όπως βλέπετε, όμορφα πράγματα και ωραία. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα υλικά μου και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να βγάλω και μια φωτογραφία από αυτά. Πάμε, αγαπητοί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα υλικά μου. Γιατί 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο το. Αν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο το, θα βάλετε baking. Ένα κουταλάκι baking. 2 κρόκους αυγών. 400 γραμμάρια βούτυρο, 400 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, λίγη αλάτι θα βάλετε και έχω κρώματα για να κάνουμε να βάλουμε τα κρώματα μας. Έχω μπλε, δεν βρήκα πράσινο, έχω μπλε, κίτρινο και κόκκινο. Αλλά εγώ θα το κάνω μίξ το μπλε με το κίτρινο, μήπως και θα γίνει πράσινο. Έτσι μου είπανε. Λοιπόν, και τα θαύματα μας, τα ωραία μας, τα σχέδια. Αστράκια, λουλουδάκια, δεντράκια, καρδούλες, ό,τι θέλετε, ό,τι σχέδια. Έχω πουλάνε, πήρα από εκεί. Πήρα και από αυτά εδώ τα πλαστικά. Τα πλαστικά ήταν πιο φτηνά. Έχει 1,70. 1,70 το πήραμε. Τα πλαστικά. Και αυτά όμως, αυτά εδώ τα αλουμίνια είναι λίγο ακριβότσικα. 4 ευρώ το πήρα. Λοιπόν, να φτιάξουμε τώρα τα κουλουράκια μας. Να χτυπήσω το αυτό μου, το βούτυρό μου. Στο blender, μίξερ, ναι, να το χτυπήσω γιατί πρέπει να λιώσει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, χτύπησα το βότερό μου, 400 γραμμάρια. Θα προστίσω και το κρόκο αυγό, 2 κρόκο αυγό. Βλέπετε. Να το χτυπήσω και αυτό. Θα βάλω και το άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα αυτό θέλει
να το ρίξω το αλεύρι εδώ και να το σημώσω. Αυτά είναι τα υλικά. Το βάλαμε και λίγη αλάτι. Και τώρα θέλει χέρι, αγαπητοί μου. Θέλει χειράκι. Όπως βλέπετε, ορίστε. Θα το ανακατέψουμε καλά. Με το βούτυρο που βάλαμε μίσα, κρόκος και ακνή σάχαρη. 200 γραμμάρια ακνή σάχαρη. Λοιπόν, θα το ανακατέψουμε καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το σήμωσα καλά, αλλά αυτά θα τα μοιράσω στα τρία. Να τα βάλω εδώ, γιατί θα βάλω κρώματα, όπως βλέπετε. Θα βάλω κρώματα. Εδώ. Έτσι. Θα βάλω κρώματα, αγαπητοί μου, και να το σημούσουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Έτσι, μπράβο. Για θα το καταφέρω να βάλω κρώμα πράσινη. Λοιπόν. Λίγο ακόμα εδώ. Ναι, λοιπόν, θα βάλω μικρόματα. Να το ανοίξω λίγο το κρώμα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα βάλω χρώμα κόκκινο, εδώ να βλέπετε καλά. Θα βάλω το χρώμα κόκκινο. Είναι βανίλιες είναι το χρώμα, να ξέρετε. Είναι για μαγειρική. Λοιπόν, πήρε πολύ ωραίο χρώμα. Τους βλέπετε. Είναι πολύ ωραίο χρώμα, αγαπητοί μου. Αυτό όμως το κάναμε το χρώμα. Κόκκινο χρώμα, ε. Και αυτό εδώ το χρώμα το άλλο θα βάλω. Το μπλε. Αλλά μου είπαν ότι για να γίνει αυτό, να το ανακατέψω, να γίνει το χρώμα που θέλω. Λοιπόν, αφού τα βάλαμε τα χρώματα, τώρα αγαπητοί μου, τώρα σας πω, θα το βάλω στο ψυγείο για μια ώρα, θα το βάλω στο μεμβράνι για να κάτσει μια ώρα στο ψυγείο. Βλέπετε, έτσι. Να το βάλουμε στο ψυγείο για μια ώρα, για να σφίξει το ζύμι, για να μπορούμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το κόκκινο. Μια ώρα στο ψυγείο, αγαπητοί μου. Το άλλο το κόμμα. Δεν έγινε πράσινο το αυτό μου τελικά, ε. Έκανα μίξ κίτρινο και μπλε, αλλά δεν έγινε το χρώμα που θέλω. Λοιπόν, μια ωρίτσα στο ψυγείο για να, και μετά θα το ανοίξουμε. Τρία χρώματα. Εντάξει, αγαπητοί μου, και τα λέμε ξανά. Λοιπόν, συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Έβγαλα τα ζυμάρια μου, το ζύμι μου από το ψυγείο. Γιατί το βάζουμε στο ψυγείο για να είναι να σφίξει. Για να σφίξει. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τώρα τα σκέντια μας. Λοιπόν, έβαλα αυτό εδώ το
λαδόκολλα για να το βάλω μίσα το ζύμι. Βλέπετε πως τι κάνω εδώ, έτσι όπως είναι το ζύμι. Λοιπόν, να το λιπλώσω έτσι, εδώ, έτσι, και θα το πατήσω με αυτό, με το πλάστο. Εδώ, κάνουμε το πλάστο έτσι. Το κάνω μη στο μήλιο φως να είναι αυτό, να είναι ψηλό. Φουσκώνει αυτό γιατί είναι αλεύρι το φουσκώνει. Βλέπετε. Ωραία, αλλά θέλω να το κάνω λίγο, λίγο πιο αυτό, πιο λεπτό ακόμα να το κάνουμε. Το θέλω να είναι πιο λεπτό. Πρέπει να είναι εντάξει. Εντάξει είναι, θα πάρω το πλαστή μου και θα αργήσω να κάνω το σχέδιο μου. Τι σχέδιο θέλετε να κάνουμε, παράδειγμα αυτό εδώ, η καρδούλα. Όπως βλέπετε, και θα κάνω και ένα μικρό καρδούλα στη μέση. Ένα άλλο καρδούλα, αυτό. Και βγήκε το σχέδιο μας, φίλοι μου. Βγήκε το σχέδιο μας. Είναι καρδούλα. Και είναι το μικρό, θα το χρειαστούμε και αυτό, το μικρό. Η μικρή καρδιά. Θα το βάλω μισή ένα άλλο χρώμα. Λοιπόν, βάζω εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό το σχέδιο. Το στρόμιλο. Και θα βάλω με το στρόμιλο το αυτό στη μέση. Να το βγήκε και το σχέδιο μας. Σπάνω όμως τι. Έσπασε. Τα βάζουμε στην άκρη, δεν πητάμε, εντάξει. Να το σχέδιο μας βγήκε. Ένα στη μέση και ένα αυτό. Στη μέση είπαμε θα βάλω μια άλλο χρώμα.
Επειδή είναι φρέσκο τώρα και δεν, δεν σφίγγει πολύ αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια άλλο σχέδιο. Αυτό το χρειαζόμαστε, αλλά θα το χαλάσω. Θα βάλω με ένα άλλο σχέδιο, στρόγγυλο. Έτσι εδώ. Γιατί εδώ θα βάλω μια καρδούλα. Πού είναι η καρδούλα, τη μικρή. Α, εδώ. Κάναμε και καρδούλα. Και συνεχίσουμε. Λοιπόν, έκαναμε το πρώτο ταψί με τα σκέδια, χωρίς χρώμα. Τώρα θα το βάλω στο φούρνο για 12 λεπτά. 12 λεπτά ακριβώς, δεν θέλει παραπάνω. Εντάξει, γιατί άμα είναι παραπάνω θα είναι, αυτό θα είναι, θα πάρει το σκούρο το χρώμα. 12 λεπτά με 13 λεπτά. Λοιπόν, το βάζω στο φούρνο μου. Λοιπόν, 12 λεπτά με 13 λεπτά να είναι στο 180 βαθμό. Λοιπόν, αυτό δεν θα το χάσω. Κάνω και κάτι άλλο με αυτό. Απλώς δεν χωράνε στο ταψί μου, οπότε θα κάνω κάτι άλλο. Σε στείλετε να το κάνω αυτό, να το κάνω καμπανάκι, αυτό εδώ. Να το. Το βγάλαμε το καμπανάκι μας, να τα. Να το καμπανάκι μας. Πρέπει να ήταν κόκκινο, αλλά. Λοιπόν, θα κάνω και κάτι άλλο εδώ. Να το κάνω με αυτό. Να το κάνω αστράκι. Αστράκι, ένα μικρό αστράκι και αυτό. Και θα κάνω το μικρό το σχέδιο, το αστράκι, εδώ. Μεγαλοτσικό είναι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο. Δεν πειράζει, το κάνουμε έτσι σκέτα. Να το βάλουμε στο άλλο το ταψί. Αστράκι και καμπανάκι. Λοιπόν. Μικρή να γίνει το άλλο. Εδώ είμαστε, συνεχίσουμε να κάνουμε το σχέδιο μας. Φίλοι μου, λοιπόν, εδώ έκανα. Θα κάνουμε αυτό. Και τι άλλο, αυτό. Και αστράκι. Τι άλλο να το συνδυάσουμε εκεί. Καρδούλα. Πού είναι η καρδούλα. Μεγάλο καρδούλα. Πού είσαι. Α, εδώ είσαι. Λοιπόν, στρόγγυλο.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το σχέδιο μας. Αυτό θα το βγάλω. Ήθελε κι άλλο να παγώσει για να μπορώ να το, για να σφίξει λίγο το ζυμάρι. Οπότε εγώ βιάστηκα. Δεν περίμενα να γίνει, ας πούμε μια ώρα για να γίνει το αυτό μου. Να μπορώ να το πιάσω. Δυσκολεύτηκα να το πιάσω, αγαπητοί μου. Και αναγκάζομαι τώρα να το βγάλω έτσι γύρω γύρω. Ναι. Το βγάλω έτσι και να το βάλω κάτω. Λοιπόν, να έτσι βράβο. Το ίδιο και από το στρόγγυλο, οπα. Θέλω να το βγάλω όμορφα. Έτσι. Και αυτή η καρδούλα θα το βγάλω. Έπρεπε να σφίξει πιο πολύ το ζυμάρι. Πιο πολύ να τα αφήσω στο ψυγείο. Για να γίνει... όπως είπαμε, πάρω το βαλαμί, αν το δικαλυφτά, ε. Παραπάνω δεν κάνει. Λοιπόν, εδώ θα τα πίσω με εδώ και θα φέρω εδώ πέρα αυτό να κάνω με το σχέδιο που θέλω. Βλέπετε, θα ανάψω με το φως. Α, έτσι, για να βλέπετε πιο όμορφα. Αυτό εδώ το σχέδιο τώρα είναι καρδούλα. Οπότε θέλω να το βάλω αυτή η καρδούλα, να το βάλω εδώ πάνω. Πώς? Για να δούμε, θα το καταφέρουμε. Δεν νομίζω, γιατί σπάνει. Σπάνει, ναι. Όχι, ας το τώρα, γιατί θα χαλάσουμε. Να το βγάλω έτσι. Επειδή το έβγαλα. Θα βάλω αυτό εδώ για να αλλάξω το χρώμα. Παίρνω το κόκκινο στη μέση και το βάζω εδώ. Να και το σχέδιο μου έγινε. Και αυτό το γαλάσιο θα το βάλω εδώ στο κόκκινο. Για να δείχνει πιο καλά ρε φίλε το σχέδιο το. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ. Εδώ θα βγάλω το... Τέτοιο, θα βγάλω το. Την καρδούλα εδώ θα την βγάλω. Ναι, την βγάζω αυτό. Την βγάζω. Το καλά. Και θα βάλω την καρδούλα στη μέση εκεί, την κόκκινη. Να τα. Εντάξει, έκανα με το σχέδιο τώρα. Γαλάσιο με κόκκινη αυτό. Και αυτό το γαλάσιο που έβγαλα θα το βάλω εδώ στο κόκκινο. Και εδώ στο άλλο το χρώμα τι θα την βάλω εδώ πέρα. Το ροζ. Στο ροζ θα βάλω. Θα βάλω με ένα σχέδιο λουλούδια θέλω, να το. Θα βγάλω εδώ τα λουλούδια στο γαλάσιο. Το βγάλα, το βγάλα το λουλούδι το γαλάσιο και θα το μεταφέρω εδώ, εδώ στο κόκκινο. Έτσι, μπράβο. Να το βάλω το κόκκινο εδώ. Κάνα μία αντάλλαγη χρώμα. Και το βάζω εδώ το γαλάσιο μου. Γαλάσιο χρώμα. Λοιπόν, άλλο τι θα κάνουμε. Κάνα μη ροζ, κάνα μη γαλάσιο. Εδώ.
στο αστράκι. Τι θα βάλω μελιώσει στο αστράκι. Θα βάλω το κόκκινο. Αυτό. Όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, έτοιμα είναι τα μπισκοτάκια μου. Το βγάλα από το φούρνο. Οπότε θέλω να τα βάλω στην πιατέλα να κρυώσουν. Εδώ είμαστε, έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, γιατί αυτό είναι πολύ ευαισθητό τώρα. Σπάνωνε εύκολα, να ξέρετε. Είναι τόσο τρυφερό, γιατί είναι μυβότερο. Οπότε θέλει μεγάλη πρόσεχη. Αυτό εδώ είναι η καρδούλα. Αυτό εδώ είναι καμπανάκια, λουλούδια, καρδουλάκια. Βλέπετε τα σκίτια πως είναι. Πολλά πράγματα μπορείς να φτιάξεις με το ζυμάρι, όπως βλέπετε. Απλώς θέλει μεγάλη θυσία. Καμπανάκια, αστράκια. Αυτό έσπασε, είναι τόσο τρύφερο. Πάω να το πιάσω και σπάνουν. Ελπίζω να σας άρεσε το αυτό μου σήμερα, τα μπισκοτάκια μου σήμερα. Πως το φτιάξα. Αυτά εδώ τα σκέτα μπορείς, σκέτα είναι, δεν έχει αυτά. Έτσι τόσο λεπτό που είναι, πως βλέπετε πόσο λεπτό είναι. Μπορείς να βάλεις εδώ μέσα μαρμελάδα ή θα φτιάξεις δικά σου αυτό, μείγμα μέσα ή κρέμα. Ή μαρμιλάδα, ή μπορείς να κάνεις ακνή ζάχαρη μιγάλα να το ανακατέψεις, να το κάνεις κρέμα και το κάνεις, αγαπητοί μου, το κουλάς έτσι. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα μπισκοτάκια μου σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog μου σήμερα, αγαπητοί μου. Μπορείτε να το φτιάξετε και καλό απόγευμα και καλή γιορτή, αγαπητοί μου. Καλή γιορτή να έχετε. Γεια σας, τα φιλιά μου, γεια σας. Να μην μου πέσει κιόλας.